Σήμερα η καλεσμένη μου είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο. Η φωνή της είναι μοναδική. Η ψυχή της είναι εξαιρετική. Την αγαπώ. Τη θαυμάζω. Κυρίες και κύριοι, η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Συγγνώμη, δεν θα μπορούσα. Είδα το τηλεπτό. Αλήθεια μου λες. Καλά τα λουλουδάκια. Είσαι πολύ ήρεση. Ελεονόρα μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σε βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Το κορίτσι αυτό. Εγώ δεν ξέρω τι σου λέγανε όταν ήσουν πιο μικρή πριν ξεκινήσεις να ασχολείσαι κανονικά με το τραγούδι και πώς μέσα στο συγκεκριμένο σπίτι με αυτούς τους γονείς. Τους συγκεκριμένους που φαντάζομαι ότι ήταν όλο το πότιζαν το να βγει ότι ταλέντο υπάρχει μέσα σου. Σου λέγανε για τη φωνή σου ότι όχι απλά ότι έχεις μια ωραία φωνή, που είναι πολύ ωραία φωνή σου, η ζέστη που έχει η φωνή σου. Και πώς ρε παιδί μου, πώς να σου πω, όταν άκουσα πρώτη φορά τραγούδι σου, είπα ρε φίλε, είναι σαν να είναι, επειδή είσαι πολύ νέα, είναι αυτό που λέμε, σαν να είναι αυτή η κοπέλα μια παλιά ψυχή. Αποκλείεται να υπάρχει όλο αυτό το δουλεμένο. Καθώς τραγουδά, καταλαβαίνεις τι λέω. Φυσικά, γιατί δεν με καταλαβαίνω. Τα λες μπορεί... τόσο πολύ ωραία. Εννοώ γιατί μπορεί να καεί ο κεφαλός με τις καλλιώς. Γιατί θέλω να πω πολλά για σένα. Επειδή ειλικρινά σε θαυμάζω, αδιανόητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι σου λέγανε λοιπόν, ρε Σίλενο, για τη φωνή σου. Το λέγανε ότι αυτό το μοναδικό που έχεις είναι αυτή η ζεστασιά, η αδιανόητη. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως δεν κάναμε. Δεν σχολιάζανε τη φωνή μου η οικογένειά μου. Απλά καταλάβαινα μάλλον από τις αντιδράσεις τους, από το ενδιαφέρον τους. Εγώ γενικά το τραγούδι. Ήταν ένας τρόπος που έπαιζα ως παιδί. Δηλαδή το έβαζα, άκουγα παραμύθια, σιγοτραγούδαγα από πάνω από αυτά που άκουγα. Στην πορεία άρχισα να κάνω μικρές παραστάσεις μέσα στο σπίτι. Αυτή ήταν η σχέση μου με το τραγούδι και απλά αντιλαμβανόμουν ότι οι γονείς μου ήταν ακροατές σε αυτό. Τους μάζευες, ελάτε, θα σας τραγουδήσω. Όχι, δεν ήμουν γενικά. Απλά και βλέπανε ακόμα το event. Και τώρα δεν είμαι πολύ του να μαζεύω κόσμο. Δεν χαίρομαι που μαζεύω ως τραγουδίστρια. Δεν θέλω να έχετε και πολλοί κόσμος. Αν έχουν να σε έρθουν, δεν θέλω τώρα. Όχι, και... όχι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν ήμουν ποτέ το παιδί που στην παρέα, στην εκδρομή. Θα τραγούδαγα. Με τίποτα. Όχι. Με τίποτα. Ήταν μια προσωπική. Έτσι, εσωτερική διαδικασία του τραγούδι. Οπότε απλά οι γονείς μου το παρατηρούσαν επειδή συνέβαινε στο σπίτι. Ήταν μονόδρομος, θεωρείς, για σένα αυτή η επιλογή, και από το μυαλό σου κάποια στιγμή ότι θα μου άρεσε να κάνω και κάτι άλλο. Όχι καλλιτεχνικό ή ακόμα και καλλιτεχνικό, να γίνω ηθοποιός ή ζωγράφος, δεν ξέρω. Ή οτιδήποτε. Κοίταξε, ζωγράφος δεν θα γίνω γιατί είμαι απαράδεκτη στη ζωγραφική. Απέσια. Αλλά για το ηθοποιός πέρασε στο μυαλό μου. Σπούδασε και θέατρο. Τελείωσα τη δραματική σχολή. Σε εντυπωσιάζω. Εγώ τον εντυπωσιάστηκα. Εσείς το ξέρατε, πείτε όχι. Όχι! Πάμε. Το ξέρατε. Όχι! Ναι, λοιπόν. Ρε παιδί μου, να, δεν το ξέραμε. Έχεις Μάθετε κάνει. Το. Έχεις πάρει μέρος, έχεις παίξει, έχεις κάνει την αντίθετη αυτό, το ξέρω. Ναι, αλλά όντως, τελείωσα δραματική σχολή. Τι ωραία πληροφορία, δεν την ήξερα αυτή. Το τηλέφωνο σου έχοντας. το θέλω. Αν νόμιζα ότι ρε παιδί μου, επειδή έχει τα τελευταία χρόνια, επειδή γίνονται ευτυχώς musical στην Ελλάδα, παίρνουν μέρος πάρα πολλοί τραγουδιστές που δεν έχουν. Όχι, όχι. Από τότε δεν σε ενδιέφερε αυτό? Όχι, με ενδιέφερε, απλά ήρθε στη ζωή μου το τραγούδι πιο γρήγορα. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο πίστευα ότι θα με βοηθήσει και στο κομμάτι του τραγουδιού το θέατρο και όντως έγινε. Το θέατρο γενικά με βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή μου. Άνοιξε πολύ τους οριζοντές μου, με έκανε να θέλω να μελετήσω, να θέλω να διαβάσω, να θέλω γενικά να αποκτήσω μια παιδεία. Οπότε το ευγνωμονώ. Και θα το ευγνωμονώ για πάντα, άσχετα. Θέλω πολύ να έρχεται στη ζωή μου κατά περιόδους. Ναι, είναι ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, με αναζωογονεί, με κάνει να ξαναμπαίνω στη διαδικασία της μαθητείας, το οποίο το θεωρώ το πιο ιερό πράγμα σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Να ξαναβρίσκεσαι στο μηδέν και δεν θες να πεις ότι τώρα το έχω, δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Είναι ο φόβος ότι το έχω. Είναι φόβος αυτό. Για τον καλλιτέχνη να πει το έχω τώρα. Είμαι μια χαρά, το έχω. Δεν θα ψαχτώ παραπάνω. Εδώ είμαι, αυτό είμαι. Δεν είμαι καθόλου έτσι σε χαρακτήρα. Δεν το έχω σε καμία πλευρά τη ζωή μου. Δεν νιώθω ότι έχω κάτι απόλυτα το οποίο είναι αμετακίνητο. Σε ποια. Δεν μπορείς. Σε ένα τομέα τη ζωή σου θεωρείς. Σε ποιο τομέα τη ζωή σου θεωρείς ότι. Ωραία, εδώ το έχω πάει πολύ ωραία. Είμαι καλά τώρα εδώ. Καλά. Το κουβαλάω. Καλά να γνωρίζω και σε πολλούς τομείς ότι τα πηγαίνω καλά. Απλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο να με ακολουθεί αιώνια. Δηλαδή μπορεί να θέλω. Να το αλλάξω, να το διαμορφώσω, να βρω πιο
ιδανική συνθήκη. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν, καλό είναι να αλλάζουν. Οπότε, καθώς αλλάζω εγώ, αλλάζουν οι ανάγκες μου και θέλω να προσαρμόζω και αυτό που κάνω. Για σένα, ποιο είναι το σημαντικότερο το οποίο πρέπει, ποια είναι η προϋπόθεση η οποία πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει, δεν το διαπραγματεύεσαι με τίποτα για να μπορέσεις να μπει σε μια συνθήκη? Θες να είναι δουλειά, θες να είναι σχέση, θες να είναι φιλία? Θέλω να υπάρχει σεβασμός απέναντι σε εμένα και εγώ, να έχω σεβασμό απέναντι στους άλλους. Θεωρώ πολύ σημαντικό πράγμα για να μπορούν να δημιουργηθούν κάποια πράγματα, να υπάρχει εκτίμηση και σεβασμός. Για να υπάρχει και ελευθερία, αλλά να μπορεί να υπάρξει και μια οριοθέτηση. Και μια οριοθέτηση, γιατί αλλιώς τα πράγματα αργούν να συμβούν και είναι λίγο κουραστικό. Δηλαδή, φθήρεσαι σε πράγματα που μετά σου τραβάνε και ενέργεια και από το πάθος. Οπότε προσπαθώ μέσα στα χρόνια να βρίσκω ανθρώπους που. Μπορείς να συνεννοείσαι αρχικά. Που μπορώ, ναι. Και να είμαστε ωραία. Δηλαδή, δεν εννοώ ωραία να περνάμε καλά και τέτοια μόνο, γιατί υπάρχουν και εντάσεις και όλα. Καφές, είναι όλα δουλειά, πολύ. Είναι δουλειά, υπάρχει τριβή. Απλά είναι και αυτό, άμα υπάρχει η βάση, ακόμα και η τριβή είναι πολύ διαφορετική. Βεβαίως. Αν υπάρχει συνεννόηση. Πολύ. Στο μυαλό σου καθόλου, πώς το έχεις φανταστεί ότι θα σου συνέβαινε αυτό, όταν ας πούμε λοιπόν είπες ωραία και τώρα εγώ, παιδιά, τελικά όπως καταλαβαίνετε εγώ θα τραγουδάω, τελείωσε υπόθεση, τώρα εγώ θα γίνω τραγουδίστρια. Το σκεφτόσουν, είχες βάλει στο μυαλό σου έστω και ένα χοντρό πλανάρισμα ότι θα ήθελα να έρθει αυτό, να είναι αυτή η στιγμή που να μπορώ να κάνω παραστάσεις, συναυλίες και προγράμματα, γιατί πάντα βάζεις και όνομα, δίνεις ένα τίτλο στην παρα... Δεν απλά υπάρχει εκεί η Ελεονόρα Ζουγανέλη, μετά δε τίτλο. Και ακόμα και στις παραστάσεις που δίνεις στα μαγαζιά που εμφανίζεσαι, έχει πάντα κάτι θεατρικό από κάτω. Το ψάχνεις πάρα πολύ. Αυτό το είχες στο μυαλό σου, ότι εγώ θέλω να έχω αυτή την πορεία, ή απλά με ενδιαφέρει να τραγουδάω, ή όλο αυτό που συμβαίνει ήταν εκτός από αυτό που έχεις στο μυαλό σου? Κοίταξε, κάποια πράγματα προέκυψαν μέσα από την τριβή μου σε σχέση με το τραγούδι. Δηλαδή, ανακάλυψα ανάγκες, ανακάλυψα πώς μου αρέσει πιο πολύ και πώς νιώθω πιο ελεύθερη. Δηλαδή, η ιστορία που καμιά στις παραστάσεις μου υπάρχουν κάποιοι σκηνοθέτες, κάποιος άνθρωπος που φροντίζει γενικά το αισθητικό κομμάτι, είναι γιατί όταν εγώ βρίσκω ένα περιβάλλον μπορώ να λειτουργήσω καλύτερα και να είμαι πιο επικοινωνιακή με τον κόσμο, που αυτό είναι το ζητούμενο. Νομίζω τα περισσότερα πράγματα ανακάλυψα αφότου ασχολήθηκα με το τραγούδι. Το τραγούδι στην αρχή μου άρεσε. Το σημαντικό και αυτό που έτσι νιώθω υπέροχα που μου συμβαίνει είναι ότι αυτό το πράγμα που έχει έρθει στη ζωή μου έχει αλλάξει πάρα πολύ. Με έχει κάνει να ζω καλύτερα, να είμαι ευτυχισμένη. Μου δίνει πραγματικά και βαθιά χαρά. Οπότε μ' αρέσει, γιατί το ίδιο μου ζητάει πράγματα και εγώ, ακόμα και αν δεν είμαι έτοιμη, αν δεν τα γνωρίζω, μπαίνω στη διαδικασία να τα μάθω. Βουτάς. Οπότε νομίζω ότι με έχει εξελίξει σαν προσωπικότητα. Τι είναι αυτό το κλικ που συμβαίνει όταν σου φέρνουν τραγούδια και σου λένε, λοιπόν, Ελεονόρα, θα κάνουμε δίσκο, πολύ ωραία, έχετε αποφασίσει, έχετε συζητήσει ποιοι θα είναι, ποιοι θα γράψουν και όλα αυτά, και σου λένε, να σου έχουμε φέρει 15 τραγούδια. Παράδειγμα, λέω, δεν ξέρω πώς πηγαίνει, φαντάζομαι ότι κάπως ακούτε μερικά, αρκετά. Τι είναι αυτό, δηλαδή, τι πρέπει να έχει ένα τραγούδι, τι πρέπει να συμβεί για να πεις, το κριτήριο που διαλέγω τα τραγούδια μου είναι αυτό? Αυτό είναι παράξενο, γιατί δεν μπορώ να σου δώσω ακριβώς απάντηση, γιατί είναι και, νομίζω, και συγκυριακό. Υπάρχει μια περίοδος που είμαι στη διαδικασία ακρόασης τραγουδιών και πολλών. Μπορεί να έχουν φύγει από τα χέρια μου σίγουρα τραγούδια τα οποία δεν τα κατάλαβα. Μπορεί υπάρχει, να ήταν... έχει υπάρξει κάποιο? Όχι, που να θυμάσαι, γιατί... να πεις, δεν το είπα και το είπε τελικά ο Τάδε και ήταν πολύ ωραίο τραγούδι. Α, όχι, δεν έχει συμβεί να... Να το πάρει άλλος. Όχι, δεν μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει να το πάρει άλλος, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν ένα τραγούδι που να ήταν όντως για εμένα. Παρ' όλα αυτά, είμαι σίγουρη ότι κάποια πράγματα σου διαφεύγουν. Είναι, νομίζω, καθαρά με το πώς θα σου έρθει το πρώτο άκουσμα. Δηλαδή, το πρώτο άκουσμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αν σε βρίσκει σε μια στιγμή, αν αυτό που λέει θέλεις να το επικοινωνήσεις, έχει να κάνει, νομίζω, με πολύ εσωτερικά πράγματα. Έχει να κάνει και κάπως με το γεγονός ότι ακριβώς αυτό που είπα και πριν, δηλαδή, ο τρόπος που τραγουδάς είναι πραγματικά σαν να φυγεί σε κάτι πολύ δικό σου προσωπικό. Ενώ εγώ δεν θυμάμαι καθόλου με ποιον μιλούσα και έλεγα, ρε εσύ, και αυτή πραγματικά. Εκείνη τη στιγμή λέω, είναι σαν να το ζει. Και να μην το ζει, λέω. Εμένα μου δίνει 100% συμπάσχω μαζί της, ότι αυτή η κοπέλα βγήκε και όντως έχει περάσει χάλια, έχει βγει στην Αττική Οδό, είναι με την πιτζάμα, τρελαίνεται, οδηγεί. Ότι το αποκλείεται να μην το έχει ζήσει. Και μετά λέω, εντάξει, και λες. Λες να τα έχεις ζήσει όλα. Λες εσύ να τα έχεις ζήσει. Γι' αυτό σου λέω, παλιά ψυχή. Δεν ξέρω, παλιά ψυχή, τα κουβαλάς. Λοιπόν, ο τίτλος της περιοδίας σου, γιατί πάντα δίνεις ένα τίτλο, είναι κάπου, σε έχω ξαναδεί, που είναι και το τίτλος από το καινούργιο στο εξαιρετικό τραγούδι. Πολύ ωραία εδώ πέρα. Χαρούμενη, καλοκαιρινή. Θα είναι ο Χριστοδουλόπουλος μαζί στο Γιάννη. Υπέροχα. Είμαστε μαζί. Ήμασταν και το χειμώνα μαζί. Είναι και το τραγούδι σε στίχους και μουσική του Γιάννη, το καινούριο.
Μου άρεσε ο τίτλος, παρότι πάντα έχω όντως κάποιο έχεις. Τίτλο. Αλλά το θεωρώ είναι όντως. Συναντιόμαστε ξανά και ξανά με τους ανθρώπους που στα μέρη στην περιφέρεια. Οπότε είναι κάτι που τέργεξε. Ξεκινάς. Ξεκινάω με το που τελειώσει η συναυλία στο Ηρώδιο. Στο Ηρώδιο είναι 28 του μηνός φυσικά, με τον Γιάννη Χαρούλη. Είναι μια για τα 80 χρόνια για τον Μαρκόπουλο. Για τον Μαρκόπουλο. Ωραία συνάντηση κι αυτή. Πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία, πολύ έτσι ξεχωριστό και διαφορετικό. Μου έδωσε και δύναμη και έμπνευση. Και ωραίοι θέστε μαζί. Είναι ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ πέρασα πολύ καλά και το έχω ευχαριστηθεί πολύ. Και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Ελλάδα από αρχές Ιουλίου. Παντού, κορίτσι μου. Παντού. Ελπίζω να συναντηθούμε κάπου. Κάπου, ρε, να συναντηθούμε. Θα ήθελα κάπου, πάρα πολύ. Να πιούμε ένα ποτό σε ένα. Σε ένα ωραίο μπαράκι. Μπαράκι εκεί, κάπου. Σε κοντά. Νησί. Στην... Σε νησί, τι ωραία θα ήταν. Έστω μία παραλία. Μην είναι νησί, τώρα καταλαβαίνει. Θα συναντηθούμε. Διακοπές καθόλου λίγο. Καθόλου λίγο. Έγινε. Πολύ ωραία. Γενικά τα καλοκαίρια σου θες να τα κάνεις, σου αρέσει η συναυλία. Είναι πολύ διαφορετικό μου το vibe. Πάρα πολύ. Είναι... Και ενώ κάθε καλοκαίρι λέω, έλα μωρέ, λίγο να κάτσω να ξεκουραστώ, να. Μόλις μπαίνει το καλοκαίρι. Σε πηγαίνει αυτόματα. Είναι άλλο. Οι συναυλίες είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, μ' αρέσουν και οι μικροί χώροι και οι κλειστοί. Έχουν γιατί άλλα την πράγματα. Ομορφιά, φυσικά είναι άλλη ανταλλαγή, αλλά πιστεύω και οι συναυλίες. Είναι όλο το κομμάτι αυτού του κόσμου. Αυτή η ανταλλαγή της ενέργειας, φαντάζομαι, σε γεμίζει. Είναι τρομερό. Μένα μ' αρέσει. Παρότι γκρινιάζω τις πρώτες μέρες με τα ταξίδια και με αυτά. Με το που φύγει και μπει σε μια ρουτίνα αυτό το πράγμα και το ταξίδι γίνεται αυτόματο, είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραία. Ευερσία Ελεονόρα, ας πούμε, το καταλαβαίνεις κάπως. Κάπως φαντάζομαι λίγο θα μας τραγουδήσεις. Ναι! Το καταλαβαίνεις. Θα σας τραγουδήσω. Είναι εδώ, είναι για την παρέα εκπομπή, είναι παραίστικη. Θα σας τραγουδήσω. Εγώ να σε αποχαιρετήσω τώρα εδώ πέρα, έτσι όργιος να πω. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ εγώ. Είσαι μοναδική, υπέροχη, είναι μεγάλη τιμή που ήρθες. Αλήθεια, στο λέω, σε ευχαριστώ. Δική μου, σε ευχαριστώ. Πέρασε από εκεί να χαιρετήσω εγώ. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο στις 3 εδώ γιατί. Γιατί παρέα! Είστε η καλύτερη παρέα. Τα λέμε αύριο, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στην πόλη.